Γήπεδο Νεροφράκτη, πολύ ωραίο παιχνίδι. Απόλλων Νεροφράκτης, Ηρακλής Μαυροβάτου, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε το ρέφερι της αναμέτρησης, τον κύριο Σκιουμπάρα με τον κύριο Δημόπουλο και τον κύριο Γιαλαμά, βοηθούς της αναμέτρησης, Κώστας Δημόπουλος και Κυριάκος Γιαλαμάς. Πάμε να δούμε εντεκάδες για τον Νεροφράκτη. Ο κύριος Καμπατζάκης παρέταξε Καρίνογλου, Ηλιάδη, Τζάρτσιου, Θοίδη, Λουλούδη, Πολιτίδη, Λεϊλόγλου, Αραμπατζή, Σαρόγλου, Γιουσούφογλου και Γκαριαρίδη. Στον πάγκο Ζαγορίδης, Λομίτζε, Μανίτσας, Λουλούδης, Ιορδανίδης, Παπαδόπουλος, Κουκολιός και Μπαζογιάν. Ενώ ο κύριος Καλαϊτζίδης για την ομάδα του Μαυροβάτου παρέλαξε το Πουλάρια, το Μιχαλόπουλο, Μαυρίδη, Κωνσταντινίδη, Χρυσόπουλο, Μπεσίκα, Σωτηριάδη, Αγγελίδη, Τσαουσίδη, Κονδυλίδη και Μουρούζη. Στον πάγκο Σιμεωνίδης, Χατζιπροδρόμου, Δημόπουλος, Μουρζάς, Βουνοτραπίδης, Λεοντίου, Καΐκας και Ελευθεριάδης. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πραγματικά πάνω κάτω η μπάλα από δύο γκολ, από ένα δοκάρι, πολλές χαμένες ευκαιρίες. Θα τα δείτε όλα στους δέκτες σας. Απόλλων Νεροφράκτης, Ηρακλής Μαυροβάτου, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Η ομάδα του Νεροφράκτη ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτη προσπάθεια επίθεση, ένα γεμισμένο σούτα δύναμο στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα εκτός εστίας. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή του Νεροφράκτη είναι εδώ, στο 10ο λεπτό, από το βολέ του τερματοφύλακα. Ο Λεϊλόγλου κερδίζει τη μονομαχία, μπαίνει στην περιοχή. Το σούτ ελάχιστα out από τον πρώην σέντερφορ του Καλαμπακίου, τον Λεϊλόγλου, που ήταν σε πολλά κέφια στο μάτσα. Το δείτε σε λίγο. Εδώ γίνεται ένα βίαστο λάθος στη μεταβίβαση για τους παίχτες του Μαυροβάτου. Έρχεται ο Λεϊλόγλου να τσιμπήσει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Σωτηριάδη. Κοντά στη φάση ο κύριο Σκουμπάρα δείχνει την άσπρη βούλα στο 14 πέναλτι που κερδίζει η ομάδα του Νεροφράκτη. Και πάλι εδώ, Λεϊλόγλου μπαίνει στην περιοχή, η πτώση από το μαρκάρισμα του Σωτηριάδη, πέναλτι από τον ρέφερι της αναμέτρησης. Και πάλι επανάληψη και το πέναλτι που θα εκτελέσει ο Παθών, ο Λεϊλόγλου στο κέντρο της εστίας. Καλό πέναλτι, διάλεξε γωνία ο τερματοφύλακας. 1-0 για τον Νεροφράκτη μόλις στο 14. Και ο Λεϊλόγλου πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Νεροφράκτης με πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα, εντός τετράδας play-off. Ο Μαυρόβατος ενισχυμένος το Γενάρη, θέλει και αυτός να προσεγγίσει την τετράδα. Το γκολ λοιπόν από τον Λεϊλόγλου, 1-0 για τους γηπεδούχους. Προσπαθούν να βγάλουν αντίδραση φιλοξενούμενη. Καλή επέμβαση από τον Καρίνογλου διπλή. Το δεύτερο σούτ από τον Μουρούζη, μπλόκαρε την μπάλα. Νέα προσπάθεια με Λεϊλόγλου. Ωραία η πάσα του. Αυτή είναι κλασική ευκαιρία. Βλέπετε ο Λεϊλόγλου πάει να πανηγυρίσει την προσπάθεια που κάνει εκεί ο Πολιτίδης να πλασάρει. Τελευταία στιγμή όμως ο αμυντικός τον πρόλαβε. Έκοψε την μπάλα σε κόρνερ. Καθοριστική και η παρέμβαση από τον Μιχαλόπουλο. Επιμένουν οι γηπεδούχοι. Ένα σιρτό σουτ αδύναμο από τον Λουλούδη. Εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Μαυροβάτου. Ένα φάουλ για το Μαυρόβατο. Εκτελείται έξυπνο φάουλ από τον Κωνσταντινίδη. Θα μπλοκάρει ο πανύψηλος ο Καρίνογλου, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Ένα πλάγιο για την ομάδα του Νεροφράκτη, ένα γέμισμα προς την περιοχή. Εδώ πάει να διώξει ο Μιχαλόπουλος την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Θα κλέψουν οι φιλοξενούμενοι το γύρισμα. Πρώτο σουτ, απόκρουση. Δεύτερο σουτ από κοντά, έρχεται τον γκολ από τον Γκαλιαρίδη. Στο 44 πριν βγει το ημίχρονο, ο Νεροφράκτης επιβεβαιώνει την ανωτερότητά του στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε άλλο μάτς. Σκοράρει από κοντά ο Γκαλιαρίδης, κάνει το 2-0 για την ομάδα του Απόλλων λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου. Σε ένα πολύ καλό σημείο, στο 44 ο Νεροφράκτης προηγείται με 2-0. Εδώ ο Γκαριαρίδης πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Ωραίο το γύρισμα. Καλή επέμβαση του τερματοφύλακα στο πρώτο σούτ. Αλλά στην επαναφορά είναι εκεί που πρέπει ο Γκαριαρίδης. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα σκοράρει για να κάνει το 2-0 για την ομάδα. Το πρώτο σούτ, αν είδα καλά, έγινε από το Λουλούδι. Και η επέμβαση του τερματοφύλακα. Πάμε να δούμε όμως το δεύτερο ημίχρονο που έβγαλε αντίδραση ο Ηρακλής Μαυροβάτου. Μπήκε πολύ δυνατά. Κονδυλίδης σε ένα φάουλ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Η μπάλα βρίσκει στο τείχος. Η μπάλα πάει πλάγια στο Μουρούζι. Ωραία σέντρα του Μουρούζι. Προθυμένος Κωνσταντινίδης. Κεφαλιά στο 48. Πολύ γρήγορα μειώνει ο Μαυρόβατος σε 2-1 με κεφαλιά του Κωνσταντινίδη. Θα δούμε και την επανάληψη. Εδώ λοιπόν η σέντρα του Μουρούζη μετά το φάουλ του Κονδυλίδη. Ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Έρχεται ο Κωνσταντινίδης, κερδίζει τους αμυντικούς. Μειώνει σε 2-1 στο 48. Εδώ και πάλι η επανάληψη και η μείωση του σκορ για την ομάδα του Ηρακλή. Και 4 λεπτά μετά, στο 52, μπροστινή παλιά για τον Κονδυλίδη. Μπαίνει ανάμεσα σε αμυντικό και τερματοφύλακα. Πέφτει από το μαρκάρισμα του Καρίνογλου. Πέναλτι από τον κύριο Σιουμπάρα στην προσπάθεια του γκολκίπερ να κόψει την μπάλα. Δείχνει την άσπρη βούλα και κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Νεροφράκτη.
Εδώ και πάλι η επανάληψη. Ο Κονδυλίδης μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται από τον τερματοφύλακα. Εδώ και πάλι η επανάληψη, σύμφωνα με την υπόδειξη του κ. Σιουμπάρα, ανατροπή. Πέναλτι λοιπόν στο 52, εκτέλεση εύστοχη από τον Μαυρίδη. 4 λεπτά μετά το 2-1, ο Μαυρίδη στο 52 φέρνει το μάτς στα ίσια. Πολύ γρήγορα αντιδρά ο Μαυρόβατος και ισοφαρίζει σε 2-2. Μπορεί αυτό να ήταν και το τελικό σκορ του μάτς, αλλά όπως θα δείτε από τις φάσεις, θα μπορούσε το μάτς να είναι και 4-4 και 5-5. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Εδώ ο Μαυρόβατος με ανεβασμένη ψυχολογία πλέον, ένα γύρισμα από τον Τζαουσίδη μέσα στην περιοχή. Οι κόντρες, μουρούζει σε ένα καλό σουτ από τον Αγγελίδη. Θα διώξει δύσκολα με βροχή ο Καρίνογλου. Πολύ καλή επέμβαση από τον Καρίνογλου. Επιμένει ο Τζαουσίδης, μουρούζει, φάση διαρκείας, Κονδυλίδης. Πάνε να μπουν όλοι στη φάση. Νέο σουτ από τον Κονδυλίδη πάνω στη γραμμή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί σε κόρνερ. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 10 λεπτά, πήγε να κάνει ολική ανατροπή ο Μαυρόβατος. Και πάμε στο 64. Φάουλ με τον Κονδυλίδη. Καλό φάουλ. Οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Μαυρόβατο να κάνει το 2-3 με το φάουλ του Κονδυλίδη. Και πάλι επανάληψη. Εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Το φάουλ από τον Κονδυλίδη. Και άλλη μια φορά η επανάληψη. Ωραία η εκτέλεση πάνω από το τείχος. Η μπάλα στο δοκάρι του Καρίνογλου. Προσπάθεια από δεξιά, μια σέντρα, Λεϊλόγλου, κάθετο δοκάρι, απάντηση του Νεροφράκτη στο δοκάρι του Μαυροβάτου. Κλασική ευκαιρία και εδώ να προηγηθεί και πάλι ο Νεροφράκτης. Δείτε τι ωραία τρίπλα κάνει ο Λεϊλόγλου μέσα στην περιοχή. Σταματάει, περνάει τον αμυντικό, σουτάρι, τα κάνει όλα σωστά. Η μπάλα όμως βρίσκει το κάθετο δοκάρι. Εδώ και πάλι η επανάληψη, βλέπετε, στο πάρι ο Χρυσόπουλος έπεσε, προσπάθησε να τον κόψει, δεν τα κατάφερε. Το σουτ, η μπάλα στο κάθετο δοκάρι, μένει το 2-2. Εδώ παλιά προς τον Γκαρλιαρίδη, το σκόρε του 2-0, σκοράρει και πάλι, αλλά σηκωμένη σημαία του βοηθού του Δημόπουλου, το γκολ δεν θα μετρήσει. Εδώ σε αυτήν την κάθετη πάσα υπάρχει offside, το γκολ δεν θα μετρήσει. Και άλλη μία φορά η επανάληψη, θα μείνει το 2-2, δεν μετράει το γκολ του Γκαρλιαρίδη. Άλλη μία προσπάθεια για τους γηπεδούχους που ξαναπήραν τα ενία του μάτς μετά το 2-2. Το σούτ από τον Μανίτσα, η μπάλα θα περάσει εκτός. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Νεροφράκη. Πολύ ωραία μπαλιά από τον Λεϊλόγλου. Δεξιά τώρα η κίνηση, το σούτ και πάλι στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Δεύτερη συνεχόμενη φορά από το ίδιο σημείο. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Ένα φάουλ για τον Μαυρόβατο και πάλι με τον Κονδυλίδη. Πολύ καλή επέμβαση από τον Καρίνογλου. Με γροθιές απομακρύνει την μπάλα. Κόβει και ο Παπαδόπουλος. Πάει να μπει στη φάση πάλι ο Κονδυλίδης. Παπαδόπουλος βάζει το σώμα. Τον Τζαρτζάρη κερδίζει τη μονομαχία. Παίζεται, λέει ο κύριος Σιουμπάρας. Εδώ και πάλι επανάληψη με το κόψιμο του Παπαδόπουλου και την απομάκρυνση των αμυντικών. Και άλλη μια φορά, όπως κάνουμε σε όλες τις φάσεις, τα δύο replay, το κόψιμο του Παπαδόπουλου και την απομάκρυνση των αμυντικών. Ένα corner για την ομάδα του Νεροφράκτη. Σειρά ο Νεροφράκτης τώρα να διαμαρτυρηθεί για πέναλτι σε αυτήν την προσπάθεια για χέρι. Ο κύριος Σιουμπάρας και εδώ έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι σε αυτήν την προσπάθεια που έγινε. Εδώ και πάλι η επανάληψη έδειξε να συνεχιστεί το μάτς, έδειξε corner. Προσπάθεια για την ομάδα του Μαυροβάτου τώρα να βγει στην κόντρα επίθεση. Καλή επίθεση εδώ, Βουνοτραπίδης θα κάνει το σουτ. Καλή και η έξοδος του Λεϊλόγλου θα μπλοκάρει την μπάλα. Νέα προσπάθεια από δεξιά για τον Μαυρόβατο, σέντρα παραλίγο εκεί ο Τσαουσίδης να σκοράρει. Πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά, θα κόψει ο αμυντικός του Νεροφράκτη σε κόρνερ. Ένα φάουλ εκτελεσμένο από την απέναντι πλευρά εκτός εστίας η μπάλα. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του μάτς. Ένα γέμισμα Κονδυλίδης, ωραία με μία η πάσα στον Τσαουσίδη. Βγαίνει γρήγορα ο Καρίνογλου από την εστία του, μπλοκάρει την μπάλα. Ένα φάουλ για την ομάδα του Νεροφράκτη από αριστερά, εκτελείται προς την περιοχή, έξοδος του τερματοφύλακα, μεγάλη φάση εδώ με το Ζαγορίδη, προλαβαίνει ο Χρυσόπουλος, επιθετικό φάουλ από τον κύριο Σιουμπάρα παρά τις διαμαρτυρίες εκεί των παικτών του Νεροφράκτη. Στην προσπάθεια του Ζαγορίδη δόθηκε επιθετικό φάουλ. Εδώ και πάλι πάει να κάνει το σούτο Ζαγορίδης, μπαίνει στη φάση ο κεντρικός αμυντικός ο Χρυσόπουλος και σταματάει τη φάση ο ρέφερη για επιθετικό φάουλ πάνω στον αμυντικό. Προσπάθεια να διώξουν οι παίχτες του Νεροφράκτη και εδώ η λήξη του αγώνα από τον κύριο Σιουμπάρα. Πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι. 4 γκολ από ένα δοκάρι, πολλές χαμένες ευκαιρίες. Εδώ κάποιες διαμαρτυρίες τώρα των παικτών του Νεροφράκτη, προφανώς για τις καθυστερήσεις του αγώνα προς τον διαιτητή της αναμέτρησης και από τον τερματοφύλακα τον Καρίνογλου, ο οποίος κάτι είπε εκεί στο βοηθό, με αποτέλεσμα ο κύριος Σιουμπάρας, συμβουλευόμενος τον βοηθό του, βλέπετε εδώ, να βγάλει την κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Νεροφράκτη. Βλέπετε εδώ, δεν έλειψε η ένταση στο τέλος του παιχνιδιού.
Είχε αρκετά νεύρα το μάτς. Έγιναν περισσότερα στο τέλος. Βλέπω ο κύριος Χιουμπάρας ψάχνει τον τερματοφύλακα για να τον αποβάλει, γιατί προφανώς κάτι του είπε ο Δημόπουλος ότι αναφέρθηκε από τον τερματοφύλακα. Πάει λοιπόν στον Καρίνογλου και τον αποβάλει με απευθείας κόκκινη κάρτα. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Σήμερα έγινε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, μπορώ να πω. Εμείς έχουμε βρεθεί πίσω στον βαθμολογικό πίνακα και το θέλαμε το παιχνίδι να το πάρουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά και βρεθήκαμε να είμαστε πίσω στο σκορ με 2-0. Προσπαθήσαμε να έχουμε τον έλεγχο, να έχουμε έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο. Σε αναδιαστήματα το καταφέραμε. Δεν ήμασταν πολύ καλοί και δίκαια βρισκόμασταν να χάνουμε 2-0. Με δύο λάθη πολύ... Κάνουμε συχνά τέτοια λάθη λόγω απειρίας και συνέβησαν για ακόμα μία εβδομάδα. Στο ημίχρονο έγινε και μία αλλαγή. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε ή θέλαμε να πετύχουμε ένα γρήγορο γκολ για να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Έτσι και έγινε. Θεωρώ ότι μπήκαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαμε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Πετύχαμε δύο γρήγορα γκολ. Από εκεί και πέρα, μετά το παιχνίδι άνοιξε. Με επιθέσεις και από τις δύο ομάδες σε κατέρωθεν. Δεν μπορέσαμε μετά το 2-2, ενώ που φαινόταν ότι είχαμε το momentum του αγώνα και πιστεύω ότι μπορούσαμε να πετύχουμε άλλο ένα γκολ. Με ένα ωραίο τετάτιετ που λίγες φορές αφούμε τέτοια τετάτιετ που δεν τα καταφέραμε να σκοράρουμε. Βέβαια και η ομάδα του Νεοφράχτη βγήκε στην κόντρα σε 2-3 περιπτώσεις που μπορούσε και η ομάδα του Νεοφράχτη να πετύχει κάποιο γκολ. Θεωρώ ότι το παιχνίδι έτσι πως ήρθε η ισοπαλία είναι δίκαιη και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να πετύχουν ένα γκολ και να πάρουν τη νίκη. Αλλά το παιχνίδι έμεινε στο 2-2. Είμαι ευχαριστημένος για τη δεύτερη εικόνα, για το δεύτερο ημίχρονο των μου. Το πίστεψα το μάτσο ότι μπορούσαμε κάτι να πάρουμε, όπως και έγινε. Να ευχηθώ στην ομάδα του Νεοφράχτη καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία τους και θεωρώ πως έγινε ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι, και εγώ με τη σειρά μου. Θέλω να πω ότι είχαμε το παιχνίδι για μας αυτό ήταν να μην χάσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί η διαφορά με την ομάδα του Μαυροβάτου ήταν 5 πόντους. Να κρατήσουμε αυτό το πλεονέκτημα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Ευτυχήσαμε να βάλουμε και 2 γκολ και να είμαστε 2-0. Δεν απειληθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο από το Μαυρόβατο που δεν είχε καλή πραγματικά εμφάνιση. Στο δεύτερο όμως ημίχρονο, ενώ μιλήσαμε στα αποδυτήρια και είπαμε ότι θα πρέπει να μπούμε δυνατά πρώτα αμυντικά, να περάσει το πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού και από εκεί και μετά να παίξουμε πάλι ελεύθερο ποδόσφαιρο. Σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ο Μαυρόβατος πίεσε ψηλά, μας έβαλε 2 γκολ και ισοφάρισε το παιχνίδι. Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Πιστεύω όμως ότι είχαμε εμείς ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι πολύ πιο μπροστά από το Μαυρόβατο, χάνοντας τρεις ευκαιρίες άδεια εστία χωρίς καν να έχουμε τερματοφύλακα. Σε αυτό φυσικά την ευθύνη τη φέρνουμε εμείς που δεν σκοράραμε. Από εκεί και μετά, όταν δεν σκοράρει από τέτοιες πλεονεκτικές θέσεις, θα υποστείς και τις αντεπιθέσεις ή και τις καλές φάσεις του αντιπάλου. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που σε ένα δυνατό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο δεν χτύπησε κανένας ποδοσφαιριστής. Φεύγουν όλοι οι υγιείς από το γήπεδο. Εύχομαι στο Μαυρόβατο καλή συνέχεια και ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά μου για την προσπάθεια που κάνανε μετά από ένα γύρο κόπο και βασάνου για να συγκεντρώσουμε την ομάδα. Σε ένα χωριό με πάρα πολύ λίγους κατοίκους.